Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στη Ρίκουσα γνώρισα ένα παιδί. Το λέω παιδί γιατί μπροστά μου είναι παιδί. Τον Νίκο τον Παπά. Ο οποίος εδώ υπηρέτησε στην Ρίκουσα, ενώ τώρα είμαστε στην Κέρκυρα, τον αφήσαμε μαζί παρέα. Υπηρέτησε το 20 σαν αγροτικός γιατρός. Σαν αγροτικός γιατρός. Για πες μου την ιστορία, τι ειδικότητα πρώτα απ' όλα. Κάνω ειδικότητα στο τμήμα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Και είχα πάει εκεί σαν αγροτικός ιατρός για να υπηρετήσω τη θητεία μου σαν γιατρός. Πόσο κάθισες? Κάθισα ένα χρόνο. Εμένα με έστειλε ο στρατός εκεί. Κάτσα 4 μήνες σαν στρατιώτης και τους υπόλοιπους μήνες σαν αγροτικός. Πώς σου φάνηκε? Ήταν τρομερή εμπειρία για μένα. Ναι. Ξέχαστη. Ναι. Προσπαθώ να την αναβιώνω κάθε χρόνο. Βέβαια, όχι σαν γιατρός, αλλά σαν επισκέπτης. Και όσο μπορώ, πηγαίνω στο νησάκι, έχω γνωρίσει τους κατοίκους, με θυμούνται και αυτοί, όσοι είναι εν ζωή. Και πας και κάνεις διακοπές. Πάω, κάνω διακοπές και ναι, ό,τι θελήματα άλλα χρειαστεί ο τόπος. Πώς είναι το νησί? Πώς είναι? Ναι, πώς σου φάνηκε όσο έμεινε σαν γιατρός βασικά? Περίεργο να σου πω την αλήθεια στην αρχή, γιατί πήγα σε μια έτσι δύσκολη περίοδο, ας πούμε πήγα χειμώνα, πήγα Φλεβάρι. Οπότε δεν είχε κόσμο, ήμασταν 20 κάτοικοι. Το απόγευμα ερήμωναν όλα, δεν υπήρχαν φώτα, δεν υπήρχαν τίποτα και να σου πω την αλήθεια, με έπιασε έτσι και μια, ας πούμε, μια κρίση. Μια μελαγχολία. Νομίζω ήταν περισσότερο κρίση πανικού και πρώτη φορά το έπαθα στη ζωή μου αυτό, γιατί δεν είχα τι να κάνω. Και δεν βρήκες γάτα να πεις καλησπέρα, ε? Τίποτα. Γάτες υπήρχαν, η αλήθεια είναι. Ναι, είχαμε συντροφιά. Βέβαια μετά που άνοιγε ο καιρός, βέβαια πετύχαμε και περίοδο καραντίνας, οπότε άρχισαν να έρχονται οι κάτοικοι για να αποφύγουν την αστυνόμευση στην Κέρκυρα. Α, είναι και αυτά. Ναι, γιατί εκεί ήταν λίγο πιο λάσκα τα πράγματα, ήταν μοιρασμένος ο τόπος. Είχαμε καραντίνα από μόνοι μας. Αντιμετώπισε κανένα σοβαρό περιστατικό? Ευτυχώς όχι. Τα περιστατικά που αντιμετώπισα, εντάξει, υπήρχε ένας θάνατος από γερατιά και 2 πτώσεις, ας πούμε, που εντάξει, έγιναν διακομιδές. Μεγάλης ηλικίας, φαντάζομαι. Ο ένας ήταν μεγάλης ηλικίας, ο άλλος ήταν πιο νέος, ήταν υπάλληλος του Δήμου, οπότε ευτυχώς δεν είχαν όμως σοβαρά προβλήματα, κάτι μικροκατάγματα, οπότε αντιμετωπίστηκαν γρήγορα. Έφυγαν για την Κέρκυρα δηλαδή, γιατί στο νησί δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει, είχε μια ανέγκλη και αυτό. Ναι. Και τώρα θέλει να κάνει διακοπές εκεί, δηλαδή σ' άρεσε τόσο πολύ για την πουταξή, που πας και βρίσκεις γαλήνη εκεί, ησυχία και φίλους. Βρίσκω φίλους σίγουρα, αναπολώ τα παλιά, γιατί εντάξει, πέρασα πολλές ώρες εκεί μόνος μου. Ναι. Με περισυλλογή και τα λοιπά, οπότε ή το βρίσκεις τον εαυτό σου εκεί ή τον αποχάνεις τελείως. Εγώ νομίζω τον βρήκα. Τον βρήκες. Ναι, βρήκα, συνειδητοποίησα τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να περάσει καλά. Και αυτό δεν είναι πολλά, ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Στο κάτι είσαι τώρα, ε? Τώρα είμαι στο κάτι δυστυχώς. Δυστυχώς γιατί? Γιατί είμαι μακριά από τη θάλασσα. Α, έλα. Ναι. Θυμάμαι κάτι μου έλεγες, τι μου έλεγες όταν παρακολουθούσες τα βιντεάκια και με είχες πάρει και ένα τηλέφωνο παλιά. Σε είχα πάρει τηλέφωνο πράγματι πριν από 2 χρόνια σε μια εφημερία που είχαμε λίγο λάσκα και χάζευα τα βίντεό σου. Λέω μισή ντροπή δική μου, μισή δική σου, θα σε πάρω τηλέφωνο. Ποια ντροπή ρε φίλε? Εντάξει, εγώ έτσι ένιωσα εκείνη τη στιγμή γιατί δεν με ήξερες. Και λέω τώρα πώς θα σου φανεί να σε πάρει ένας άνθρωπος τηλέφωνο και να σου ζητήσει να σε ακολουθήσει ένα ταξίδι. Και να που αυτή μας πούμε η ευχή έγινε, πραγματοποιήθηκε. Μικρό βέβαια ταξίδι, αλλά δεν έχει σημασία. Όσο και αν ήταν, ήταν ωραία. Ήταν ωραία. Ήταν ωραία και ήταν και περιπετειώδης. Ήταν όμορφο. Πού θα πας τώρα? Τώρα θα πάω στα Γιάννενα, στο σπίτι μου, να δω λίγο τους γονείς μου. Από εκεί, ε? Από εκεί είμαι, καταγωγή. Ωραία πόλη. Ωραία πόλη. Ούτε αυτή χωρίς θάλασσα, βέβαια, έτσι. Χωρίς θάλασσα και αυτή, μάλλον. Έχει λίμνη όμως. Δεν συγκρίνω. Δεν συγκρίνεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί εγώ πήγα στα ποτάμια και λέω, εντάξει, άσε. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα σκουβάλια. Δεν το συζητώ. Θα πάω λίγο να δω τους δικούς μου και επιστροφή στην πραγματικότητα μετά. Έχεις τίποτα για το μέλλον στο μυαλό σου? Σκέφτεσαι τίποτα? Πολλά πράγματα. Υπάρχει και το εξωτερικό στο κεφάλι μου. Να τελειώσω την ειδικότητα. Να δούμε τι θα μας φέρει ο χρόνος. Γιατί καλά τα υπολογίζουμε εμείς, αλλά πολλές φορές. Ναι, όταν κάνουμε όνειρο, ο Θεός χαμογελάει. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Να σου πω, ακριβώς τι κάνεις ειδικότητα σου? Κάνεις αποκατάσταση. Αποκατάσταση. Τι? Κυρίως στο νοσοκομείο νοσηλεύουμε πιο βαριά περιστατικά. Δηλαδή, όχι τόσο μειοσκελετικά.
κεφαλικά, κακό συνοτιό μυελού, νευρολογικά νοσήματα. Κατάλαβα. Ασθενείς δηλαδή τετραπληγικούς, παραπληγικούς κτλ. Αυτή την ειδικότητα πώς την επέλεξες, Νικό? Βασικά ιατρική πήγες. Τελείωσα, ναι, την ιατρική. Γιατί διάλεξες αυτή την ειδικότητα? Θα σου πω τώρα το εξής. Είχα από τον πατέρα μου έτσι μία τριβή όσον αφορά το μυοσκελετικό, που ο πατέρας μου είναι φυσικοθεραπευτής. Και κατά βάση έτσι βλέπαμε περιστατικά μυοσκελετικά, με πόνους και αυτά, και με πιο μεγάλες ηλικίες άτομα ασχολιόμασταν. Οπότε μου ήταν κάτι πιο οικείο το να ασχοληθώ με κάτι παραπλήσιο. Κάπως έτσι έγινε και η επιλογή της ειδικότητας. Ωραία, ωραία, ωραία. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα, και εγώ, αλήθεια. Και εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ που με συνόδευσες και βοήθησες και όλα, γιατί είχαμε κάποιο θεματάκι μικρό. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Θα μου δώσει το τηλέφωνο, το δικό μου το έχω, το δικό σου το έχω. Γιατί μπορεί να γίνω και εγώ παραπληγικό, ξέρω εγώ. Με αυτά που κάνω, ποτέ δεν ξέρει. Ευχαριστώ πολύ και καλή επάνωδο. Εγώ, στα πάτρια εδάφη. Και εσύ, καλή δύναμη. Γεια σου.